στην εκπνοή του χρόνου και με τη ζηνοβία να δυσκολεύει τη ζωή των κριτικών, οι πολίτες αναγκάστηκαν να βάλουν το χέρι στην τσέπη προκειμένου να ζεσταθούν. Το πετρέλαιο τις τελευταίες μέρες είχε πάρα πολύ κίνηση, ειδικά τις τελευταίες μέρες των γιορτών. Εξυπηρετήσαμε όλο τον κόσμο. Πολλά πρατήρια τελειώσανε κοντά πριν την αλλαγή του χρόνου για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Οι χαμηλές θερμοκρασίες που εξακολουθούν να καταγράφονται στο νησί έχουν εκτοξεύσει τις παραγγελίες. Ο κόσμος συνεχίζει και δίνει παραγγελίες γιατί όπως βλέπουμε και ο καιρός έχει αλλάξει. Είναι παγωμένος και συνεχίζεται η κίνηση καθημερινά περισσότερο. Δηλαδή υπάρχει ένταση στις παραγγελίες. Για να γεμίσει ο Λέβητας ούτε λόγος, καθώς αυτό μοιάζει με εικόνα του πολύ πια μακρινού παρελθόντος. Οι μέσες παραγγελίες χρηματικά που κυμαίνουν. Έχουμε από 500 λίτρα, έχουμε 200 λίτρα, έχουμε 1000 λίτρα, έχουμε από όλα, ποικίλουν. Ανάλογα το βαλάντι που έχει ο κάθε καταναλωτής που μπορεί να αγοράσει πετρέλαιο. Είχαμε και μεγάλες παραγγελίες όμως, είχαμε και μεσές, είχαμε και πολύ μικρές που εξυπηρετήσαν πολλούς ανθρώπους που δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν. Και το υγραέριο ως εναλλακτική μορφή κινήθηκε αυτές τις μέρες. Ναι, οι φιάλες, πολλοί έχουν σόμπες υγραερίου, λόγω και του καιρού, λόγω και των γιορτών. Υπήρχε μια έντονη κίνηση γενικώς σε όλα τα είδη θέρμανσης. Στο μεταξύ, αυξήσεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες εξαιτίας, όπως λένε οι βενζινοπόλες, των πράσινων καυσίμων. Από τις ευρωπαϊκές οδηγίες πρέπει ουσιαστικά η Ελλάδα να ξεκινήσει με βιοεθανόλη. Αυτό ανεβάζει την τιμή περίπου στα 4 λεπτά που θα το δούμε σε λίγες μέρες στα ταμπλό μας.